Οκτώ είναι οι δήμαρχοι τη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη που εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Από την πρώτη Κυριακή εξελέγησαν στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη ο Λάζαρο Κυρίζογλου με ποσοστό 81,71%. Στο Δήμο Βόλβη ο Διαμαντή Λιάμα με ποσοστό 78,84%. Στο Δήμο Νεάπολης Πολυσικαιών ο Σίμο Δανιλίδης με ποσοστό 78,79%. Στο Δήμο Θέρμη ο Θεόδρο Παπαδόπουλο με ποσοστό 70,70%. ,70 στο Δημοπιλέας Χορτιάτη ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με ποσοστό πάνω από 60,67% και στο Δήμο Λαγκαδά η Νίκη Ανδρεάδου με 56,96%. Στο Δήμο Ρεοκάστρου ο Παντελής Τσακύρης επανεκλέγεται επίσης από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό κοντά στο 44,35%. Μετά από ένα θρίλερ το νήμα στο Δήμο Χαλκιδόνος κερδίζει ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος με 47,75% και λίγες ψήφους διαφορά από τον δεύτερο Μαυρουδί Μιντσιούδη. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνο Ζέρβα και Στέλιο Αγγελούδη πηγαίνουν χέρι-χέρι στο δεύτερο γύρο. Στο Δήμο Δέλτα, η Γερακίνα Μπισμπινά θα αναμετρηθεί με τον Άκο Δημητριάδη, ενώ εκτό μένει ο νυν Δήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη. Στο Δήμο Καλαμαριά, ο νυν Δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη θα αντιμετωπίσει τη Χρήσα Αράπογλου. Στο Δήμο Κορδελιο Εβόσμου, ο Λευτέρη Αλεξανδρίδη θα αναμετρηθεί με τον νυν Κλεάνθη Μανταλιανό, ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση η Μαρία Μανούκα. Στο Δήμο Παύλου θα αναμετρηθούν ο Δημήτρης με το Δημήτρη Αστλανίδη με τον Δημήτρη Δεμουρτζίδη, ενώ εκτό δεύτερου γύρου μένει ο Γιώργο Λίλτσης. Στο Δημοθερμαϊκού θα αναμετρηθούν ο νυν Δήμαρχο Γιώργο Τσαμασλή και ο Θεόδωρο Τζέκο, που πέρασε για 133 ψήφου το Γιάννη Μαυρομάτι.